Υποτίθεται ότι ήρθα να μιλήσω για τον τουρισμό, αλλά προτιμώ να απαντήσω για τον τουρισμό. Οπότε, με δύο λόγια, ποιος είμαι και τι είμαι, και θα ήθελα μετά να απαντήσω στις δικές σας απορίες, κριτικές, οτιδήποτε. Εγώ είχα την τύχη να γεννηθώ στον τουρισμό. Η οικογένειά μου έκανε ξενοδοχεία, οπότε σε ξενοδοχείο γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ξεκίνησα να δουλεύω από μαθητής στο γυμνάσιο και οι σπουδές μου δεν ήταν τουριστικές. Είχα και την ευχαίρεια να κάνω αυτό που μου αρέσει, οπότε σπούδασα φιλοσμένα μαθηματικά και θεωρητική φυσική στο Cambridge, με ειδίκευση στην πυρηνική φυσική. Γύρισα στην Ελλάδα, δούλεψα, πήγα φαντάρος. Μου άρεσαν τα τεχνικά στο ξενοδοχείο, έχοντας δουλέψει σε όλες τις θέσεις. Τελικά μου άρεσαν αυτά τα τεχνικά και πήγα και έκανα και ένα μάστερ σαν μηχανικός. Μου άρεσαν τα θέματα νερού και έτσι πήρα ένα μεταπτυχιακό στη διαχείριση δάπνων πόρων. Και γύρισα στην οικογενειακή επιχείρηση, δούλεψα και έφτιαξα τα νερά μας, προφανώς, βιολογικό καθαρισμό, αφαλατώσεις, σπα. Και μετά από αυτό βγήκα και στην αγορά και άρχισα να φτιάχνω μόνος μου τουριστικά έργα. Με πατέρα αρχιτέκτονα άρχισα να αρχιτεκτονίζω. Μετά από μερικά χρόνια, τώρα φτιάχνω και δικά μου έργα ανά την Ελλάδα. Αυτά για μένα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, τι θα θέλατε από εμένα να ακούσετε για τον τουρισμό? Γιατί θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες, αλλά ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και πρέπει να πούμε πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν εσάς. Θα μαζέψω όλες τις ερωτήσεις, γιατί μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται. Οπότε, η ποιότητα, ευκαιρίες καριέρας, παρακαλώ, για τις νέες τάσεις στον τουρισμό. Παρακαλώ. Πολιτισμός και τουρισμός, ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με αυτά και αν προκύψει κάτι, στη διάθεσή σας. Η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει ένα εξαιρετικό πρωτογενές προϊόν. Έχει πολιτισμό, φύση και κλίμα. Επειδή είναι τόσο καλό το πρωτογενές μας προϊόν, μας συγχωρούν ή μας συγχωρείτε με αλφαγιώτα να έχουμε ένα ίσως όχι τόσο καλό δευτερογενές. Μας συγχωρούν που τα αεροδρόμια μας είναι λίγο επανάπτυκτα, που οι δρόμοι μας είναι λίγο έτσι, που είναι σκουπίδια παντού, που το σέρβις μπορεί να μην είναι άψογο παντού. Μας συγχωρούν ένα δευτεροκλασάτο δευτερογενές προϊόν, γιατί έχουμε πρωτοκλασάτο πρωτογενές προϊόν. Είμαστε τυχεροί. Σε άλλες χώρες, η ποιότητα έρχεται μετά. Μια πέτρα αρχαία στην Ιρλανδία αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με φωτισμό, με ένα περιβάλλον, με ένα πεντακάθαρο χώρο, με μια πολύ καλή ξενάγηση, με διευρυμένο ωράριο, με ένα χώρο αναμονής και ένα φανταστικό souvenir shop. Αυτά είναι πράγματα που εμείς δεν τους δώσαμε ίσως τόσο ιδιαίτερη βάση, γιατί απλώς οι πέτρες ήταν εκεί και ήταν πανέμορφες. Και απλώς πήγαιναν οι περιηγήτες και τις βλέπανε. Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον τους το έχουμε κάνει και λίγο πιο δύσκολο. Το ίδιο ισχύει για το κλίμα μας και για τις παραλίες μας και για τα δάση μας, τη φύση μας. Είναι όλα από μόνα τους τόσο καλά, που δεν ασχοληθήκαμε, όπως πολύ καλά είπατε, αρκετά με την ποιότητα. Και μας το συγχωρέσανε και είμαστε μία από τις 10, 12, 15 σημαντικότερες τουριστικές αγορές στον κόσμο και ίσως ένας από αυτούς τους προορισμούς που οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο λένε κάποτε πρέπει να πάω και στην Ελλάδα. Είμαστε τυχεροί, αλλά δεν κάνουμε αρκετά και μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες να αναπτυχθούμε. Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι τουριστικά επανάπτυκτη. Και βλέποντας τα νούμερα διεθνώς και την τάση που υπάρχει στον παγκόσμιο τουρισμό να αναπτύσσεται, η οποία ήταν σταθερά 4 με 5% την τελευταία δεκαετία και οι προοπτικές είναι πάνω από 8% τα επόμενα χρόνια, γιατί μπαίνει μια τεράστια αγορά στην Ανατολή. Η Ινδία, η Κίνα, αλλά και η Μαλαισία, η Ινδονησία είναι αγορές αχανείς. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030, δηλαδή σε 15 χρόνια, το 75% της παγκόσμιας μέσης τάξης θα είναι εκεί και όχι στην Ευρώπη και την Αμερική. Είναι αχανής αυτή η αγορά και είναι διψασμένη για εμπειρίες. Ξεκίνησαν και αυτοί όπως ξεκίνησε ο τουρισμός συνολικά, με την μαζική περιήγηση. Αυτά τα group στα λεωφορεία ή τα κρουαζιερόπλια που πηγαίνουν όλοι μαζί και βλέπουν τα αξιοθέατα. Αλλά η τάση, και είναι εξαιρετικά έντονη,
είναι με τη δημιουργία αυτής της μέσης τάξης σε όλες αυτές τις χώρες, ότι υπάρχει μια δίψα για εμπειρίες, οι οποίες είναι εμπειρίες του πρώτου κόσμου. Οι εμπειρίες του shopping, οι εμπειρίες της αρχιτεκτονικής απόλαυσης της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς, όχι μόνο της αρχαίας, όχι μόνο τις πέτρες, αλλά και τα νέα οικοδομήματα. Όπως επίσης και τα ρούχα και τσάντες και τα παπούτσια και οτιδήποτε παράγουμε εμείς στη Δύση. Υπάρχει μια τεράστια δίψα και το βλέπετε και το είδατε φαντάζομαι και στην Αθήνα και σε πάρα πολλούς άλλους προορισμούς ότι υπάρχει και αναπτύσσεται αυτή η αγορά πάρα πολύ έντονα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, κάποια γίνονται, κάποια δεν γίνονται και με πολύ μεγάλη μου χαρά να σας πω και τι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Αλλά θα ήθελα να πάρω μερικές ερωτήσεις ακόμα για να τα δέσω. Από αυτά που ακούσατε, και επειδή είμαστε για να μιλήσουμε για ευκαιρίες καριέρας και για δυνατότητες απασχόλησης στον τουρισμό, μήπως από αυτά που ακούσατε σας δημιουργήθηκε κάποια επιπλέον απορία ή αν δεν σας κάλυψα, μήπως θα θέλετε να ακούσετε και κάτι άλλο. Θεματικός τουρισμός. Ναι, παραλαμβάνω. Θεματικός. Θα μιλήσω λοιπόν για τον θεματικό τουρισμό, αφού πω για τον τουρισμό συνολικά ένα πράγμα. Ο τουρισμός είναι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα μας να ζήσουν δίπλα σε εμάς, λίγο σαν εμάς, να καταναλώσουν αυτά που καταναλώνουμε κι εμείς, το φαγητό μας, να καταναλώσουν εντός εισαγωγικών τα μέσα μαζικής μεταφοράς μας, και οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτή τη χώρα έρχονται να ζήσουν σαν και εμάς. Άλλωστε το touring, ο τουρισμός, ήτανε η λέξη, ήτανε η περιήγηση. Ήταν αυτός ο οποίος έρχεται και βλέπει γύρω-γύρω τη χώρα. Αυτό που σύγχρονα αντιλαμβανόμαστε ως τουρισμό που κάθομαι σε μια καρέκλα και κοκκινίζω, ή μια ξαπλώστρα και κοκκινίζω σε μια παραλία, δεν είναι touring σε καμία περίπτωση. Αυτός ο παραθερισμός. Αυτό είναι ένα άλλο προϊόν. Ο μαζικός ήλιος και θάλασσα και τα γόρι μου και άμμος, sun, sea and sand. Αυτό το πράγμα είναι κάτι, ένα σύγχρονο προϊόν. Ο τουρισμός στην Ελλάδα ξεκίνησε ως περιήγηση. Και παραμένει περιήγηση για πάρα πολλούς ανθρώπους. Για τους Κινέζους το sun, sea and sand είναι ανύπαρκτο. Δεν θέλουν να μαυρίσουν. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε να προσφέρουμε, όπως πολύ σωστά είπατε και ρωτήσατε, ένα σωρό πράγματα, διότι τα έχουμε ήδη. Το πρωτογενές μας προϊόν, τα φαράγγια μας, το καλό φαγητό, σε πολλές περιοχές της χώρας, έτσι, τοπικές κουζίνες. Έχουμε τα μοναστήρια μας. Έχουμε τη φύση, τη θάλασσα, τα νησιά, το ναυτικό τουρισμό δηλαδή. Είναι ανόητο ότι έχουμε ένα αστείο ποσοστό του συνολικού μας τουρισμού να είναι ο ναυτικός, αν εξαιρέσει κανείς την κρουαζιέρα. Που δεν τη θεωρώ καν ναυτικό τουρισμό. Δηλαδή, 2,5 δις είναι η κρουαζιέρα φέτος από τα 16. Είναι ένα πολύ σοβαρό νούμερο. Αλλά το παίρνω ένα σκάφος και γυρίζω τις όμορφες μαρίνες και τα νησιά, αυτό ακόμα το έχουμε υπανάπτυκτο. Και πάρα πολλά άλλα τέτοια προϊόντα έχουμε υπανάπτυκτα. Προσπαθήσαμε σαν... Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Ο τρόπος με τον αναπτύσσονται αυτά τα προϊόντα, είτε είναι θρησκευτικός, πολιτισμικός, ναυτικός και ούτω καθεξής. Πάρα πολλοί υπουργοί έχουν περάσει, τους έχουμε γνωρίσει όλους στο ΣΕΤΕ, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ, έχουμε γνωρίσει υπουργούς πολλούς να λένε αυτά. Θα αναπτύξουμε τον θεματικό τουρισμό, τον πολιτισμικό, τον χειμερινό και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κάτι αν δεν το κάνουν κάποιοι που θα ρισκάρουν, κάποιοι επιχειρηματίες. Δηλαδή θέλεις να αναπτύξεις ένα χειμερινό θέρετρο, ένα ski resort, ας πούμε, κάποιος πρέπει να βάλει τα λεφτά. Θέλεις να το κάνει το κράτος, πρέπει να μπουν λεφτά. Πάντως πρέπει να γίνει επένδυση. Αντιστοίχως με όλα τα προϊόντα, το φαράγγι εκεί είναι, αλλά κάποιος πρέπει να σε πάει, κάποιος πρέπει να σηματοδοτήσει διαδρομές, να βάλει τα καραμπίνερ και ούτω καθεξής για να σε πάει. Και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, πρέπει να υπάρχουν ένα σωρό προϋποθέσεις για να γίνει. Αυτό κάποιος πρέπει να το κάνει. Κάποιος πρέπει να το κάνει. Αυτός θα είναι ένας επιχειρηματίας. Είτε είναι ένας επιχειρηματίας ελεύθερος, ο εαυτός του, ο ξεναγός, είτε θα είναι μια επιχείρηση. Πάντως, σε κάποια περίπτωση, κάποιος πρέπει να βάλει το κεφάλι του στον τορβά και να χρωστάει στις τράπεζες ή σε κάποιον για να βάλει το κεφάλαιο και να του βγει ή να μην του βγει. Άλλωστε, 9 στις 10 επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν βγαίνουν.
Για να γίνει αυτό συνολικά πρέπει να είμαστε φιλικοί στις επενδύσεις. Και φιλικοί στο ρίσκο. Να δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτό που είναι το χόμπι τους να το κάνουν επάγγελμα. Σου αρέσει να παίρνεις τον κόσμο το ιστιοπλοϊκό βόλτα στο Αιγαίο και ξέρεις όλους τους μυστικούς κόλπους των Κυκλάδων. Να σου δώσει την ευκαιρία να το κάνεις. Εσύ, που το ξέρεις. Και θα προσφέρεις εσύ την εμπειρία στον άνθρωπο που θα έρθει επιβάτης στο σκάφος σου. Αυτό είναι που δεν κάνουμε καλά. Και δεν τα αναπτύσσουμε καλά. Εν τέλει. Τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα. Ελπίζω να σας κάλυψα με αυτό. Θα σταματήσω να μακρηγορώ, γιατί μπορώ να μιλάω με τις ώρες και θέλω να καλύψω πολλά θέματα. Για τη χρηματοδότηση, λοιπόν, σε νέες επιχειρήσεις. Ιδιωτική, όχι κρατική. Α, ιδιωτικά, ναι, βέβαια. Okay, δηλαδή, ωραία, θα το συζητήσουμε. Ευχαρίστω. Είμαι νέος επιχειρηματίας. Έχω μια πολύ καλή ιδέα. Δεν έχω το budget. Δεν θα ήθελα να μπλέξουμε κρατικούς οργανισμούς κλπ. Και να πλησιάσω έναν ιδιώτη, ο οποίος έχει μια τεράστια επιχείρηση στον τομέα. Και να του πω ότι έχω αυτή την ιδέα. Στο εξωτερικό ξέρω ότι λειτουργεί. Υφίσταται στην Ελλάδα, στον χώρο. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Είναι πολύ καλή. Για τη χρηματοδότηση όλων αυτών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορούμε να φανταστούμε και άλλες πολλές που δεν μπορούμε να φανταστούμε, γιατί δεν είναι το χόμπι μας. Με βάση, με αφορμή κάποιο ρεπορτάζ την τηλεόραση για μία, αξιοποιούμε ένα λιμάνια μας και θεωρώ μάλλον ένας από τους λόγους όπου κατά κάποιο τρόπο μας συναγωνίζεται η Τουρκία στον τουρισμό, που το θεωρώ παράλογο παράλληλα. Πώς μπορούμε να υποδεχθούμε μια τόσο μεγάλη αγορά όπως η Κίνα, δηλαδή αν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Δεν ξέρω τι κινήσεις γίνονται πέρα από τις αναπλάσεις. Για τα λιμάνια και τις μαρίνες, πέρα λοιπόν. Πέρα από τις αναπλάσεις που ακούγονται, για να έχουμε, έτσι ώστε να έχουμε όλο τον χρόνο τουρισμό. Γιατί μάλλον βασίζεται ο τουρισμός μας 2-3 μήνες. Και την επέκταση της περίοδου. Επέκταση, ναι, περίοδου. Σωστά. Τι κινήσεις γίνονται. Επιμήκυνση το λέμε. Ναι, επέκταση. Και πάλι η ερώτηση πάλι για τις νέες τάσεις. Πέρα από αυτό, ναι, ναι, ότι βεβαίως, για το θεματικό τουρισμό και για τις νέες τάσεις. Τι άλλο περιλαμβάνει δηλαδή ο τουρισμός. Σωστά, γιατί μίλησα για την προσφορά. Ποια είναι η ζήτηση. Πολύ καλά το θέσατε. Θα απαντήσω λοιπόν ξεκινώντας από τις νέες τάσεις, γιατί μίλησα για την προσφορά, ότι εμείς μπορούμε να προσφέρουμε ένα σωρό θεματικά προϊόντα, αλλά τι είναι αυτό που θα ζητούσε η διεθνής αγορά. Λαμβάνω τακτικότατα ενημερώσεις από το ΣΕΤΕ σχετικά με τις τάσεις στις αγορές. Κάποια από αυτά τα πράγματα δημοσιεύονται, κάποια είναι μελέτες που πολλούνται. Θα σας πω συνολικά ότι υπάρχουν εξαιρετικές μελέτες για την ανάπτυξη των προϊόντων νης, δηλαδή ακριβώς αυτό το οποίο συζητούσαμε, για θεματικές ενότητες, μικρές, αλλά είναι πολλές. Και οι χονδρέμπορες, οι tour operators όπως λέγονται, αλλάζουν και αυτοί το χαρακτήρα τους. Έχουν το μαζικό προϊόν, όπως ο ήλιος και θάλασσα, αλλά αναπτύσσονται πάρα πολύ και στα νήσες. Αυτά, όπως ας πούμε, gay tourism. Ή λέει gay, lesbian, bisexual, transsexual, LGBT. Είναι μια τεράστια αγορά. Εμείς το έχουμε αναπτύξει σε πολύ μικρό βαθμό. Μπορούμε να κάνουμε τεράστια πράγματα σε αυτό το πράγμα. Έχουμε και την ιστορία που θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε αυτή την αγορά, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Είναι άλλη μια Ρωσία. Η νοοτροπία αλλάζει όσο βλέπεις ανθρώπους διαφορετικούς, προσαρμόζεσαι και εσύ στη διαφορετικότητα. Εμείς στον τουρισμό η δουλειά μας είναι η φιλοξενία. Οπότε και τους Σλαβομακεδόνες, Σκοπιανούς ή όπως θέλετε, όταν τους μιλάμε, τους λέμε Μασεντόνιαν. Γιατί είμαστε φιλόξενοι. Τον άνθρωπο τον αποκαλείς όπως είναι. Όπως βλέπεις ένα γκέι, ακόμα και αν δεν σου αρέσει το lifestyle αυτό, είσαι επαγγελματίας και τον φιλοξενείς και προφανώς θα του προσφέρεις υπηρεσίες όπως σε οποιοδήποτε άλλον. Το λέω σε σχέση με την τοπική κοινωνία που καλείται να. Το αντιμετωπίζω στην Κρήτη. Η δουλειά μας είναι στην Κρήτη. Το βλέπω, υπάρχει θέμα. Αλλά έτσι είναι με τον εωτερισμό γενικά. Είμαστε μια βαθιά συντηρητική κοινωνία. Η νεωτερικότητα είναι κάτι στην οποία θα πρέπει να την παρουσιάσεις, να την συνηθίσει ο κόσμος και σιγά σιγά να γίνει αποδεκτή. Δεν μπορώ να αλλάξω όλη την Ελλάδα, αλλά σίγουρα, όντας φιλόξενοι, μπορούμε να φέρουμε τη διαφορετικότητα και αυτή να γίνει σιγά σιγά αποδεκτή. Τώρα, νέα τάση επίσης είναι οι οικογένειες μεταναστών. Ο κόσμος μας παγκοσμοποιείται, αποκτά πάρα πολλούς δεσμούς διεθνώς και διυπηρωτικούς, οπότε
Οι οικογένειες που μεγαλώσαν εδώ τα παιδιά τους αρχίζουν και ταξιδεύουν πάρα πολύ μπρος-πίσω στις χώρες τους. Με τις Φιλιππίνες έχουμε πολύ καλή σχέση σαν χώρα και θα πρέπει να την καλλιεργήσουμε, γιατί οι Φιλιππίνες είναι μια αγορά 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Νιγηρία είναι άλλα 100 εκατομμύρια. Η Ιαπωνία είναι 110 εκατομμύρια, δεν έχουμε πολλούς Ιάπωνες, αλλά και έχουμε πολλούς Κινέζους. Αχανής αγορά. Ακόμα είναι συνηπιακό στάδιο η κινέζικη αγορά και το γεγονός ότι είδατε πολλούς Κινέζους τώρα τον Οκτώβριο είναι συγκυριακό. Έχουν τις μεγάλες τους διακοπές τον Οκτώβριο και έχουν επίσης το Φεβρουάριο. Καμία σχέση με το καλοκαίρι. Έτσι. Να, επιμήκυνση της περίοδου αμέσως. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα προϊόντα τα οποία είναι 12 μηνών ή είναι του χειμώνα. Παράδειγμα, το γκολφ. Έτσι. Το γκολφ είναι μια μαζική αγορά, όπως το ήλιος και θάλασσα, ανά τον κόσμο μετακινεί τεράστια πακέτα. Στην Ελλάδα ενδείκνυται για το χειμώνα, όπως η Σικελία, τη Μαγιόρκα ή την Τουρκία. Η οποία Τουρκία έχει γίνει ένας κορυφαίος προορισμός χειμερινού γκολφ. Η Αντάλια με 14 γήπεδα και πάνω από 50 μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία βασίστηκαν σε αυτή την αγορά. Η οποία είναι για την Ευρώπη είναι αμυγός χειμερινή, γιατί οι παίκτες του αθλήματος αυτού παίζουν το καλοκαίρι στη Βόρεια Ευρώπη, που έχει καλοκαίρι, και τον Οκτώβριο, πάπαλα. Έτσι, χιόνι, κρύο, βροχή, τέλος. Ελλάδα, υπέροχα. Οπότε, αυτή είναι η αγορά. Είναι μια τεράστια αγορά για το χειμώνα. Αντίστοιχα τέτοιες αγορές, άμα δείτε τις μελέτες του ΣΕΤΕ, υπάρχουν πάρα πολλές. Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε για να προσελκύσουμε αυτές τις αγορές είναι να φτιάξουμε το δευτερογενές προϊόν. Έχουμε, όπως είπαμε, το θαυμάσιο πρωτογενές, αλλά πρέπει να δώσουμε τις υπηρεσίες. Θέλω να το δέσω και με αυτό που είπατε για τις υποδομές των λιμανιών, αλλά και των αεροδρομίων, αερολιμένες και λιμένες. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε επιτυχημένα παραδείγματα ανάπτυξης μεταφορών, όπως είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος, η Αττική Οδός, η Γέφυρα, το Μετρό, τα οποία έγιναν ως έργα παραχώρησης. Εμείς σαν ΣΕΤΕ, εδώ και πολλά χρόνια, πιέζουμε την πολιτεία να επεκτείνει αυτό το μοντέλο εκτός Αθήνας. Και το κάνει και στη Θεσσαλονίκη, σε πρώτη φάση οπωσδήποτε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό με το μετρό, ότι έγινε σαν δημόσιο έργο και δεν έγινε έργο παραχώρηση, ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και ακόμα δεν έχουν μετρό. Θα περάσουν ίσως και δεκαετίες μέχρι να συνεχίσουν, γιατί τα δημόσια έργα έχουν αυτή τη γνωστή παθογένεια, ότι μέχρι να μοιράσουν τις μίζες έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Το βλέπουμε στο κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου. Εδώ και 15 χρόνια παλεύουμε να φτιαχτεί ένα καινούριο αεροδρόμιο στην Κρήτη. Και δεν έχουν μοιράσει τις μίζες. Αλλάζει η κυβέρνηση και συνεχίζει ξανά, δημοπρατείται το έργο, ξανά και ακόμα δεν έχουμε. Και μάλιστα ευελπιστούμε ότι τώρα θα γίνει κάτι, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι να δώσει πακέτα αεροδρομίων, 5 πακέτα των 7 αεροδρομίων, περιφορειακών, μικρών. Η Ελλάδα έχει, παιδιά, τόσα πολλά αεροδρόμια. Είναι εκπληκτικό. Έχουμε αεροδρόμιο στην Αστυπάλαια, αεροδρόμιο στη Λέρο, έχουμε αεροδρόμιο στην Κάσο και την Κάρπαθο. 10 λεπτά. Σκεπτόμενοι το bottleneck, αυτό τον περιοριστικό παράγοντα του τουρισμού, τι φέρνει τον τουρίστα, το αεροπλάνο τον φέρνει. Δεν θα έρθει με καράβι στην Κάσο, ούτε στην Κάρπαθο, εδώ δεν έρχεται στην Κρήτη. Έρχεται με αεροπλάνο. Πρέπει να διευκολύνουμε, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο να προσελκύσουμε άλλα 10 εκατομμύρια τουρίστες. Έχουμε 20 αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε να έχουμε 30. Και εύκολα, άμα το σκεφτείτε. Η Ελλάδα έχει το καλοκαίρι το 54% των αφήξεών της, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Τους επόμενους 9 μήνες, οι ίδιες ακριβώς υποδομές, τα ίδια κρεβάτια, οι ίδιοι δρόμοι και τα ίδια αεροδρόμια που λειτουργούν. Αν είχαμε την αντίστοιχη αυτή πληρότητα τους επόμενους 9 μήνες, δεν αζοριζόμασταν. Αφού τους εξυπηρετούμε που τους εξυπηρετούμε, τους 9 μήνες. Και ακόμα και στην Κρήτη που έχει πάρα πολύ κόσμο, οι δρόμοι δεν έχουν ποτηλιάρισμα. Θα μπορούσαμε να το έχουμε και το χειμώνα. Έχουμε λοιπόν ήδη τις υποδομές για να φέρουμε άλλα 10 εκατομμύρια. Εύκολα. Λοιπόν, δεν είναι και το θέμα. Πρέπει να διευκολύνουμε τις ροές και να υπάρχει το πρωτογενές προϊόν. Και το δευτερογενές, δηλαδή να προσφέρουμε την υπηρεσία. Εμείς θέλουμε να την αναπτύξουμε αυτήν και έχουμε κάνει και ένα πολύ καλό εργαλείο, τη Marketing Greece ΑΕ, στην οποία και εμείς έχουμε βάλει πολλά λεφτά και πολλοί άλλοι. Και έχουμε φτιάξει μια εταιρεία που έχει φτιάξει το discovergreece.com. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε. Το discovergreece.com είναι η πλατφόρμα προβολής της χώρας. Η οποία, ενώ είχαμε το Visit Greece, αλλά ήταν, ας πούμε, στα ελληνικά και τα αγγλικά και δεν είχε καθόλου βάθος και δεν είχε καθόλου booking functionality, δεν είχε βίντεο, δεν είχε ένα σωρό πράγματα, δεν ήταν ουσιαστικά διασυνδεδεμένο με την αγορά. Ήταν απλώς βιτρίνα χωρίς κατάστημα. Εμείς φτιάξαμε μια εξαιρετική βιτρίνα σε 5 γλώσσες. Το discovergreece.com ήταν η πρώτη πλατφόρμα στη ρωσική αγορά στην Ελλάδα, στη ρωσική γλώσσα. Τώρα ετοιμάζουμε τα τουρκικά.
και τα κινέζικα. Γιατί είναι προφανές ότι πρέπει. Α, ηρίστο εν παρόδο, η Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή το 50% της Ρωσίας και έχει τη δυνατότητα να γίνει το 200% της Ρωσίας σε 2 χρόνια. Η Τουρκία είναι μια αχανής αγορά και είναι δίπλα μας. Και το πρόβλημα με τα αεροπλάνα θα το λύσουμε γιατί είμαστε τόσο κοντά που δεν τα χρειαζόμαστε. Ή μπορεί να λυθεί με low cost carriers, με μικρά αεροσκάφη. Και έχουν αναπτυχθεί και στην Τουρκία πολλές τέτοιες εταιρείες, όπως η Pegasus. Η Τουρκία μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια. Οι Ρώσοι είναι 1.200 και μπορεί να πέσουν στο 1 φέτος, δηλαδή του χρόνου, γιατί η αγορά τους έχει μεγάλα προβλήματα. Θα τα έχετε διαβάσει, υποθέτω. Οι Τούρκοι όμως μπορούν να αναπτυχθούν ραγδαία και να μας φέρουν εκατοντάδες χιλιάδες νέους τουρίστες. Παρακαλώ. Και επικεντρώνεται σε 5-6 top νησιά, περιοχές και σε κάποια all-inclusive ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Το all-inclusive είναι το 7% του ελληνικού τουρισμού. Τα μεγάλα ξενοδοχεία δεν είναι ούτε το 5%. Οπότε έχουμε τεράστιο δυναμικό. Το 95% της Ελλάδας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού. Όχι. Τι είπα, μύθος είναι αυτά. Όπως επίσης μύθος είναι και αυτά που λένε για τις ασφαλιστικές εισφορές. Ο τουρισμός είχε 10% αύξηση και οι ασφαλιστικές εισφορές ανέβηκαν 20% φέτος. Υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν για τον τουρισμό έτσι. Η Ελλάδα όντως αναγκάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μεγάλα ξενοδοχεία να πάνε στα all inclusive, γιατί είχαν μεγάλη έκθεση σε τραπεζικό δανεισμό και χρειάζονταν τα λεφτά μπροστά. Βλέπετε, ο ελληνικός τουρισμός αναπτύχθηκε με το μοντέλο του tour operating, το οποίο είχε προκαταβολικά πολλά λεφτά και έκλεινε. Να σας εξηγήσω λίγο πώς δουλεύει αυτό. Στον τουρισμό έχουμε τους χοντρέμπορες που είναι οι tour operators, έχουμε τους λιανέμπορες που είναι οι travel agents και έχουμε και τους independent travelers, τους ανθρώπους σαν εσάς και εμένα. Κάποιοι, όπως και εγώ, είμαστε πελάτες του boutique ξενοδοχείου. Κλείνουμε μόνοι μας, μας αρέσει να οργανώνουμε το ταξίδι μας, είναι μέρος της εμπειρίας. Άλλοι άνθρωποι έχουν πίεση στη δουλειά τους, είναι εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν το χρόνο και τη διάθεση να κάτσουν να ασχοληθούν. Θέλουν να πάνε σε έναν travel agent, ο οποίος να τους δώσει μια επιλογή και να αποφασίσουν βάσει budget συνήθως πόσα λεφτά έχουν, γιατί ξέρουν πόσα μπορούν να ξοδέψουν. Και λένε, φέτος θα πάω Ελλάδα. Ωραία, πού θα πάω, και του βγάζει πακέτα. Αυτά τα πακέτα, ο λιανέμπορας, τα έχει αγοράσει έτοιμα από το χοντρέμπορα. Ο χοντρέμπορας τι έχει κάνει? Έχει πάει στον προορισμό, έχει αγοράσει χονδρική το ξενοδοχείο, πρωτίστως έχει αγοράσει το αεροπλάνο, γιατί αυτό, όπως είπαμε, είναι το πιο σημαντικό περιοριστικός παράγων, έχει αγοράσει θέσεις στα αεροπλάνα. Έχει αγοράσει την επίγεια μεταφορά, που είναι το πιο εύκολο. Τα έχει κάνει πακέτα και τα έχει δώσει στους travel agents, στους λιανέμπορες, για να βάλουν πάνω ένα ποσοστό και να δουλέψουν με το κέρδος τους. Αυτό ήταν μέχρι το ίντερνετ, μέχρι να απογειωθεί το ίντερνετ, ήταν το βασικό μοντέλο διάχυσης της ζήτησης προς την προσφορά. Τώρα το ίντερνετ έχει δώσει πάρα πολλά καινούργια εργαλεία. Και έτσι έχουμε τους online travel agents, τους OTA, όπως η Expedia, όπως η Booking, οι οποίοι μας φέρνουν πολύ πιο άμεσα στις επιχειρήσεις μας και τη δυνατότητα με το low cost carriers όπως η Ryanair και η EasyJet να βρεις και τη φτηνή πτήση να το συνδυάσεις. Αυτές οι νέες τάσεις, γιατί νέες τάσεις ήταν και αυτά πριν από μερικά χρόνια, αλλά είναι νέες τάσεις στις και νέες αγορές. Όπως στην Κίνα. Η Κίνα ακόμα δεν έχει low cost carriers, θα αποκτήσει όμως πάρα πολύ σύντομα. Το ίδιο και η Ινδία. Μιλάμε για αγορές των 2,5 δις ανθρώπων. 5 Ευρώπες. Και βάλε. Αυτό λοιπόν που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε στον τουρισμό είναι να δώσουμε, και επειδή μιλάμε για ευκαιρίες καριέρας, έχουμε να δώσουμε τεράστιες ευκαιρίες καριέρας, διότι με λίγες και απλές κινήσεις, που είναι τα αεροδρόμια και τα αεροπλάνα, είναι οι βίζες, τεράστιο θέμα, θα ανοίξω πάλι μια μικρή παρένθεση, οι βίζες είναι το ένα και μοναδικό πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει η πολιτεία για τον ελληνικό τουρισμό. Ο τουρισμός δούλευε στον αυτόματο πιλότο τόσα χρόνια. Και όταν δεν είχαμε Υπουργείο Τουρισμού, εμείς πάλι τη δουλειά μας την κάναμε. Με προβλήματα. Ναι. Έτσι είναι η επιχειρηματικότητα. Έχεις προβλήματα, τα λύνεις. Αλλά αυτό με τις βίζες είναι θέμα του κράτους. Και ακόμα χειρότερα, είναι θέμα του διπλωματικού σώματος. Και ακόμα χειρότερα είναι θέμα των προξενικών αρχών, οι οποίες είναι ένα σιλό από μπετόν μέσα σε ένα άλλο σιλό από μπετόν. Όπως το Υπουργείο Εξωτερικών και το Διπλωματικό Σώμα είναι ένα σιλό από μπετόν, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία, είναι μια δική της ιεραρχία, τελείως αποκομμένη, έτσι και οι προξενικές αρχές είναι ένα άλλο μέσα σιλό στο Διπλωματικό Σώμα, το οποίο το κάθε 20άρικο ή 30άρικο που είναι η κάθε βίζα, το νέμεται και το διανέμει μεταξύ του. Είναι γνωστό μεταξύ των travel agents ανά τον κόσμο ότι οι ελληνικές προξενικές αρχές είναι
όλες έτσι. Και περιμένουν από αυτήν τη βίζα και έχουμε τεράστια προβλήματα σαν τουρισμός να δοθούν πολλές βίζες και είναι πολύ παράξενο. Θα μου πείτε τόσο πολλά λεφτά, δεν θα θέλανε κι άλλα. Όχι, δυστυχώς, είναι πολύ συντηρητικές οι ελληνικές προξενικές αρχές. Φοβούνται για τον έναν στους 100.000 που μπορεί να μείνει πίσω και ότι θα τους τον φορτώσουν και εξ αυτού κάνουν υπερβολικά, αν θέλετε, πολύ καλά τη δουλειά τους. Θα κάνουν τους δύσκολους μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Αν δίναμε πιο εύκολα βίζες, θα είχαμε πάρα πολύ εύκολα αρκετά εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους από τις ανατολικές χώρες. Και την Κίνα και την Ινδία και πάρα πολλές άλλες. Έχω παρατηρήσει ότι όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό σε μικρομεσαίο επίπεδο, στερούνται επαγγελματισμό και γενικότερα δεν χτίζουν μακροπρόθεσμη σχέση με τον εκάστοτε τουρίστα. Απλώς κοινώς σκέφτονται να κάνουν κάποιες αρπαχτές. Αυτή η νοοτροπία μπορεί, γίνεται κάτι για να αλλάξει, ή λειτουργεί βάρος μας δυσφημιστικά. Ναι, καταλαβαίνω τι γνωστό το marketing, το γνωρίζουμε. Ένας απογοητευμένος πελάτης σε δυσφημίσει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Παρακαλώ. Είναι μια καινούργια αγορά, παίρνει πολλούς πελάτες. Επομένως, αυτή η νοοτροπία αλλάζει γιατί υπάρχει ένα σχόλιο το οποίο μπορεί να είναι αρνητικό και να αποτρέψει νέους πελάτες. Αυτό. Πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο διεθνής ανταγωνισμός, όσο πιο έντονος είναι και όσο το σκρούτινι αυτό το πράγμα ότι σε κοιτάνε και σε προσέχουν και ότι κοιτάνε τα reviews και πλέον δεν φτάνει να έχεις 5 αστέρια τον ΕΟΤ. Δεν έχει πλέον και καμία σημασία να έχεις 5 αστέρια από τον ΕΟΤ. Όλοι διαβάζουν τα reviews στο TripAdvisor. Οπότε έχει παρέλθει και αυτή η χρησιμότητα. Αλλά σε μια χώρα όπου από τους 10 επιχειρηματίες που περιμένουν στη σειρά να εκμεταλλευτούν και να κάνουν μια δουλειά, θα κερδίσει αυτός που θα λαδώσει, στο βάθος χρόνου οι άλλοι ή θα λαδώσουν ή θα φύγουν. Οπότε, αν η νοοτροπία της δημόσιας διοίκησης συνολικά από τους δήμους μέχρι τις υπηρεσίες του ΕΟΤ ή ότι οπουδήποτε είναι ότι θα πρημοδοτεί αυτόν ο οποίος θα διαπλακεί, τότε εν τέλει καταλήγεις με μια επιχειρηματικότητα, είναι αυτό που περιγράψατε. Και σε πολύ μικρή κλίμακα, οι τοπικές μαφίες, οι τοπικές σχέσεις διαπλοκής σε επίπεδο δήμου, σε επίπεδο δημοτικής εταιρείας, πάρα πολύ. Καταπατήσεις στον Αιγαλό ή στα δάση. Έτσι. Όλα αυτά γίνονται μεταξύ μικρών κυκλωμάτων τοπικά. Δεν χρειάζεται να εμπλέξεις και ίσως και τον βουλευτή, αυτό που είδατε στην Ηλία. Η κατάσταση ολόκληρες πόλεις καταπατήσεων πάνω στην παραλία, όπου πήγε η Τρόικα μαζί με τους ανθρώπους του ΤΑΙΠΕΔ να επιθεωρήσουν την υποτιθέμενη περιουσία του δημοσίου και βρήκανε 10.000 ανθρώπους με παράνομα σπίτια. Οι οποίοι φυσικά ήταν 10.000 ψήφοι, 100.000 ψήφοι αν θέλετε, και κανένας δεν μιλούσε. Κανένας βουλευτής, κανένας δήμαρχος δεν τόλμησε να το πειράξει. Ούτε θα τολμήσει να το πειράξει, γιατί έτσι το δημιουργήσαμε. Εμείς το δημιουργήσαμε. Η χώρα μας το δημιούργησε. Πρημοδοτήσαμε το λαμόγιο. Και αν το κάνεις, με λαμόγια θα καταλήξεις. Οι τίμοι στην Ελλάδα φάγαν πόρτα. Και όσοι πήγαν με το σταυρό στο χέρι, φύγαν με το σταυρό. Λοιπόν, προσπαθούμε και εμείς να επιβιώσουμε σε αυτήν την αγορά. Ξέρουμε όμως ότι αυτοί είναι οι κανόνες. Εδώ ζήσαμε, εδώ μεγαλώσαμε, τα λεφτά μας είναι όλα εδώ. Ό,τι βγάλαμε το επενδύσαμε στη γη της Κρήτης, οπότε δεν μπορούμε να τα πάρουμε και να φύγουμε. Εσείς μπορείτε να πάρετε και να φύγετε. Και επίσης, αν θέλετε να δουλέψετε στον τουρισμό, μπορείτε να δουλέψετε στην Ελλάδα το καλοκαίρι και το χειμώνα στο Ξτάντι, ξέρω εγώ, ή στις Μαλδίβες ή στο Μπαλί. Μάλιστα, εμείς το ζητάμε. Ο ελληνικός τουρισμός έχει ένα τεράστιο πρόβλημα κατάρτισης. Δεν έχουμε αρκετούς Έλληνες από φύτους. Οι βάσεις εισαγωγής στις τουριστικές σχολές είναι οι χαμηλότερες που υπάρχουν, μαζί με την ιχθυοκαλλιέργεια και την ναυτιλία, όλος παραδόξως. Είναι εκπληκτικό. Ναι, οι τρεις βασικές εξαγωγικές μας βιομηχανίες, το ξέρω. Κι εγώ έτσι νιώθω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουμε ανάγκη. Και δεν μιλάω απαραίτητα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πτυχίο στον τουρισμό. Κι εγώ δεν έχω πτυχίο στον τουρισμό. Μεγάλο στον τουρισμό. Τη δουλειά τη μαθαίνει στη δουλειά. Και εγώ μηχανικός, είμαι κατασκευαστής. Δόξα τω Θεώ, στον τουρισμό έχουμε κατασκευές. Πολλές. Και μελέτες πολλές. Και υπάρχει τεράστιο πεδίο για οποιονδήποτε. Αν είστε μηχανικός, μπορείτε να κάνετε συντήρηση σε τουριστικές εγκαταστάσεις ή μπορείτε να κάνετε κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων. Αντίστοιχος, αν είστε οδηγός, μπορείτε να οδηγάτε ανθρώπους σε πούλμαν και το καθεξής. Η καριέρα στον τουρισμό
είναι μια multifaceted, είναι μια καριέρα με πολλά πρόσωπα. Μπορεί να αλλάζετε ειδικότητα μέχρι να βρείτε αυτό το οποίο σας ταιριάζει. Οι δε αλυσίδες οι οποίες ελπίζουμε να έχουμε πολύ περισσότερες στην Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι υπέρ του ανταγωνισμού, αν και θα με πείραζε ίσως να ερχόντουσαν μεγάλες αλυσίδες στην Κρήτη, αλλά ξέρω ότι εν τέλει θα κάνει καλό στο σύνολο του τουρισμού και θα κάνει καλό σε μένα να έρθει και η Hilton, που δεν υπάρχει Hilton στην Κρήτη, θα έπρεπε κάλλιστα να υπάρχει. Η Marriott, ένα σωρό, τώρα μην κατεβάζω ονόματα, είναι άχρηστο. Θα έπρεπε λοιπόν, και για εσάς αυτά είναι ευκαιρίες καριέρας. Αν εργάζεσαι στη Hilton, έχει 5.600 ξενοδοχεία ανά τον κόσμο. Μπορείς να πηγαίνεις και να κάνεις μέχρι να αποφασίσεις πού θα μείνεις. Ή που θα κάνεις οικογένεια ή που θα κάνεις καριέρα. Εν πάση περιπτώσει, ο τουρισμός δίνει τη δυνατότητα, είναι μια παγκοσμιοποιημένη εξορισμού δραστηριότητα, οπότε μπορεί να την κάνεις ανά τον κόσμο. Και σε μια εποχή που η Ελλάδα έχει τεράστια ανάγκη εξωστρέφειας, μια καριέρα στον τουρισμό σας δίνει και ένα διαβατήριο για να είστε πολίτες του κόσμου και να μην εξαρτάστε μόνο από την όποια κακή νοοτροπία σας ενοχλεί στην Ελλάδα. Και να μπορείτε να γλιτώσετε ίσως από τον σκιτζή εργοδότη της μία σεζόν, γιατί δεν ξαναπάτε. Δεν είστε προσδεδεμένοι στο άρμα του, μπορείτε να πάτε οπουδήποτε αλλού και να αλλάξετε και έχετε την ευχέρεια αυτή. Και δεν ξέρω αν δεν έχω χρόνο, ή αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα από μένα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.